αν αυτό που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις έως τώρα αποτυπωθεί στην κάλπη την Κυριακή των εκλογών, ο τόπος θα μείνει ακυβέρνητος και το πολιτικό αδιέξοδο θα πολλαπλασιάσει και θα βαθύνει την οικονομική και κοινωνική κρίση. Άρα πρέπει να πούμε τα πράγματα καθαρά με το όνομά τους. Μία λύση υπάρχει εάν θέλουμε ο τόπος να πορευθεί έναν δρόμο συγκεκριμένο, δύσκολο αλλά ασφαλή. Η νίκη του Πασόκ στις εκλογές, η πρωτιά του Πασόκ, το Πασόκ στην πρώτη θέση. Δεν είναι αυτό κομματικός εγωισμός. Δεν είναι αυτό ένα εύκολο προεκλογικό σύνθημα για να ενθουσιάσουμε τα κομματικά ακροατήρια. Είναι η ανάγκη της χώρας. Αρκεί ο πολίτης να σκεφτεί πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά. Ποια άλλη λύση υπάρχει? Υπάρχει η λύση της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Πρωθυπουργίας του κυρίου Σαμαρά. Αν ο κύριος Σαμαράς λέει θέλω να γίνω πρωθυπουργός, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών του λένε εμείς δεν θέλουμε να γίνεις πρωθυπουργός. Νομίζουν πολλοί Έλληνες πολίτες, ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, ότι το Πασόκ είναι διαθέσιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του μετά τις εκλογές ανεφετέρου, ανεφόρων, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ότι το Πασόκ είναι ένα το κρατούμενο. Δεν είναι έτσι, φίλες και φίλοι. Εμπρός για τη νίκη, εμπρός για Πασόκ, πρώτο κόμμα, εμπρός να ξαναδώσουμε χαμόγελο στους Έλληνες. Το οφείλουμε στα παιδιά μας.